Ο ένας επικεντρώνεται στους μακροχρόνια ανέργους, που δύσκολα θα έμπαιναν ξανά στην αγορά εργασίας είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω χαμηλών προσόντων και εξειδίκευσης. Για αυτούς εκπονούμε προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη λεγόμενη κοινοφελή εργασία. Τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας στοχεύουν σε αυτό που ονομάζουμε σκληρό πυρήνα της ενεργείας και το 50% περίπου των συμμετοχόντων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Επί της διακυβέρνησής μας αναβαθμίσαμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τα οποία απέκτησαν σαφές κοινωνικό αποτύπωμα σε χρήσιμα έργα και υπηρεσίες. Η διάρκειά τους από πεντάμινη έγινε οχτάμινη, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με την ολοκλήρωσή τους κάποιος μπορεί να λάβει το επίδομα ανεργίας και να υποστηριχθεί υλικά, εάν δεν έχει βρει ακόμη μία θέση εργασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης ανέργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και ο τρίτος άξονας είναι τα προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κατάρτιση των ανέργων και τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής, τα τελευταία 3,5 χρόνια, το Υπουργείο Εργασίας υποστήριξε με τα προγράμματά του περίπου 220.000 ανέργους, εκ των οποίων 70.000 ήταν νέοι. Τα προγράμματα αυτά επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, κοινοφελούς εργασίας και παρεμβάσεων κατάρτισης που εκπονήθηκαν είχαν προϋπολογισμό περίπου 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρα όμως από τον αριθμό των ανέργων που υποστηρίξαμε, προχωρήσαμε και σε ευρύτερες παρεμβάσεις για τη στήριξή τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων στις αστικές συγκοινωνίες και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αποδεικνύοντας τη μέρημνά μας να αξιοποιούμε υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και των πιο αδύναμων κάθε περιθώριο που κερδίζαμε. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο σχεδιασμό των πολιτικών μας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ένα βήμα που θέλουμε να δώσει αποφασιστική όθηση στην αγορά εργασίας της επόμενης μέρας των μνημονίων, με ποιοτικές θέσεις εργασίας, με αναβαθμισμένα δικαιώματα και πρωτίστως αναβαθμισμένους μισθούς, με στήριξη κυρίως της εργασίας των νέων. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2019 την υλοποίηση 11 νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους. Και σήμερα θα σταθούμε ειδικά σε 5 προγράμματα που αφορούν 3 μεγάλες ομάδες ωφελούμενων. Πρόκειται για νέους επιστήμονες που είτε θα εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, είτε θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της εργασίας και η στήριξη της γνώσης. Η πρώτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 10.000 νέοι επιστήμονες που θα εργαστούν σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στην αναπτυξιακή μας στρατηγική. Το πρόγραμμα επιδοτεί με έως και 800 ευρώ το 50% του συνολικού εργατικού κόστους για θέσεις πλήρους εργασίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε απολαβές για τους εργαζόμενους πολύ μεγαλύτερες από αυτές του σημερινού κατώτατου μισθού. Καθώς με την επιδότηση που διασφαλίζουμε, μια επιχείρηση θα είναι σε θέση να καταβάλει μισθό της τάξης των 1.600 ευρώ σε ένα νέο εργαζόμενο. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση θα διαρκεί 12 μήνες. Το πρόγραμμα, εντάσσοντας νέους επιστήμονες σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους, αποτελεί και ένα βήμα προς τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 5.500 νέοι επιστήμονες που θα εργαστούν σε συγκεκριμένα έργα για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών. Η εργασία τους θα είναι και εδώ 12μηνη και θα έχει άμεσα πολλαπλασιαστικό θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Οι νέοι επιστήμονες θα εργαστούν σε συγκεκριμένα projects στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών φακέλων των ασφαλισμένων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 90 εκατομμύρια ευρώ και οι απολαβές για τους εργαζόμενους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης θα είναι έως 1.140 ευρώ. Η τρίτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 16.000 νέοι που θα λάβουν μέρος στη νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για κατάρτιση, πιστοποίηση, πρακτική άσκηση και επιδότηση νέων θέσεων εργασίας. Και εδώ όλες οι καταρτήσεις και οι πρακτικές ασκήσεις που θα υλοποιηθούν είναι σχεδιασμένες προσεκτικά και οργανικά δεμένες με δυναμικούς κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας,
όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στο ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, γεγονός που αποδεικνύει και τη συνοχή της συνολικής μας στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις μας δηλαδή δεν έχουν τυχαίο χαρακτήρα, αλλά είναι ενταγμένες στο συνολικό αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Και τα τρία προγράμματα, ακριβώς επειδή απευθύνονται στο υψηλά ειδικευμένο νέο εργατικό δυναμικό και διασφαλίζουν μισθούς σημαντικά υψηλότερους του κατώτατου μισθού, ενώ έχουν κατελάχιστο ετήσια διάρκεια, μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάσχησης ή και αντιστροφής του brain drain. Ιδίως με δεδομένες και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσουμε από 1η-1η του 2019, αναφορικά με την ελάφρυνση των εισφορών για τους νέους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, η στήριξη των ανέργων, τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, οι ειδικές πολιτικές στοχεύσεις στη νεανική ανεργία είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού της κυβέρνησής μας στον τομέα της εργασίας. Ενός σχεδιασμού που έχει ως στόχο να φέρει στο επίκεντρο της επόμενης μέρας τον εργαζόμενο. Αυτή εξάλλου είναι και η βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνοδεύονται στο δικό μας σχέδιο από τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας με όρους και κανόνες που θα εξασφαλίζουν τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου προϊόντος. Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, η βελτίωση του εισοδήματός τους και η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο, όπως είχαμε δεσμευτεί και είχαμε νομοθετήσει, προχωρήσαμε και στην επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε ήδη επεκτείνει 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και που τούτο σημαίνει μια αυτόματη ή μια άμεση αύξηση των μισθών που λαμβάνουν. Επιταχύναμε τη διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία προκειμένου να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό τον Ιανουάριο του 2019, καταργώντας ταυτόχρονα τον λεγόμενο υποκατώτατο μισθό για τους νέους. Και προχωρούμε όλο αυτό το διάστημα και σε συγκεκριμένες ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις για την θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς. Θέσαμε κανόνες στις εργολαβίες για πρώτη φορά, κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, για τη δήλωση των υπερωριών, για την καταβολή των μισθών. Θεσμοθετήσαμε μέτρα καταπολέμησης της απλήρωτης εργασίας και προβλέψαμε ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που πτωχεύουν θα είναι οι πρώτοι που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και θα παίρνουν πρώτοι τα δεδουλευμένα τους έναντι όλων των υπολείπων πιστωτών. Νομοθετήσαμε την αλλαγή του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, συνδέοντάς τη με κίνητρα πρόσληψης του αδήλωτου εργαζόμενου. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, στοχεύοντας τους κλάδους υψηλής παραβατικότητας. Ενισχύσαμε τα ελεγκτικά μας όργανα με προσωπικό και ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στους χώρους δουλειάς και να επιβάλλουν την νομιμότητα. Στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη ότι η έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν ήταν μια τυπική διαδικασία ή μια συμβολική μόνο στιγμή, αλλά ήταν μετάβαση σε μια νέα περίοδο ανάκτησης δικαιωμάτων για την μισθωτή εργασία και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζοντας από εκεί που τελείωσε την εισήγησή της Υπουργός, νομίζω ότι ένα πρώτο κρίσιμο ερώτημα το οποίο πρέπει να μπει έτσι ώστε να κατανοηθεί η μεθοδολογία της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι γιατί δίνουμε έμφαση στη νεολαία. Γιατί προφανώς μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων πόρων και με πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες και πρέπει να υπάρχουν ιεραρχήσεις. Ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίσαμε συνολικά ως χώρα μέσα στην κρίση και την επίθεση που έγινε στις εργασιακές σχέσεις ήταν η μακροχρόνια παγίδευση της παραγωγικής δομής και του παραγωγικού μοντέλου σε μια λογική ευέλικτης, κακοπληρωμένης και χαμηλής εξειδίκευσης εργασίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έρχονται να αποτελέσουν άλλο ένα κρίκο στο εναλλακτικό αναπτυξιακό σχέδιο που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση. Σε αυτό το σχέδιο το ζήτημα της εργασίας είναι κεντρικό. Η προστασία των εργασιακών σχέσεων, η λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτού του σχεδίου. Στόχος μας είναι η στήριξη σε ένα πλαίσιο προστασίας εργασίας που όμως την ίδια στιγμή προωθεί την υψηλή εξειδίκευση. Με αυτή την έννοια, οι νέοι εργαζόμενοι υψηλής πανεπιστημιακής εξειδίκευσης μπορούν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα έναν καθοριστικό καταλύτη που θα συμβάλλει όχι απλά στην ανασυγκρότηση, αλλά στον συνολικό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Προχωράμε σε τρεις συγκεκριμένες δέσμες παρεμβάσεων.
Η πρώτη ήδη αναφέρθηκε, είναι το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για 10.000 νέους επιστήμονες σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Οι πρώτες 6.000 θέσεις θα ανακοινωθούν, η προκήρυξη θα βγει μέσα στον Οκτώβρη και οι 4.000 υπόλοιπες θέσεις θα προχωρήσουν στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρει μια σειρά από καινοτόμα στοιχεία τόσο στη μεθοδολογία υλοποίησης όσο συνολικά και στο σχεδιασμό του. Το πρώτο είναι το ύψος της σχετικής επιδότησης. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ το μήνα για κατόχους διδακτορικού, κάτι που σημαίνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει μισθό 1.600 ευρώ. Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι ακριβώς η εστίαση του προγράμματος με όρους κλάδων και ειδικότητας. Το πρόγραμμα θα αφορά τους κλάδους μεταποίησης, της βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, όπως αυτοί ταυτίζονται με τα σχετικά στα κόδ που υπάρχουν. Επίσης, θα αφορά οριζόντια την ειδικότητα της πληροφορικής. Δηλαδή, και μια επιχείρηση από έναν οποιοδήποτε άλλο κλάδο, με τελείως διαφορετική οικονομική δραστηριότητα, θα μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο βαθμό που προσλαμβάνει έναν άνθρωπο με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Αυτό γιατί για μας η ψηφιακή αναβάθμιση συνολικά των επιχειρήσεων παράγει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας. Με αυτή την έννοια, ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι την ίδια στιγμή και η συμβολή στην ενίσχυση του τομέα έρευνας και ανάπτυξης στο εσωτερικό της παραγωγής, δηλαδή το R&D. Η στοχευμένη σύζευξη επιστημονικού δυναμικού με παραγωγικούς κλάδους μακροχρόνια δημιουργεί περισσότερες και πιο σταθερές σχέσεις και πιο σταθερές θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομικής αλυσίδας. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, επηρεάζει θετικά ακόμα και θέσεις χαμηλότερης εξειδίκευσης. Το δεύτερο κομμάτι παρεμβάσεων, το δεύτερο πεδίο παρεμβάσεων που παρουσιάζουμε σήμερα είναι αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν κατάρτιση, πρακτική άσκηση, πιστοποίηση και επιδότηση νέων θέσεων εργασίας. Στη συγκεκριμένη ενότητα, πριν αναφερθώ το πώς κατανέμονται οι 16.000 θέσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός, θα ήθελα να αναφερθώ σε διαρθρωτικές αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή στη δομή και στη μεθοδολογία με βάση την οποία σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις. Το πρώτο, το οποίο έχει ήδη ακουστεί, είναι ότι το σύνολο των παρεμβάσεων που θα γίνουν σε αυτό το τομέα το επόμενο διάστημα συνδέονται οργανικά με τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδίου. Το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση ορίζει συγκεκριμένους κλάδους πάνω στους οποίους υπάρχει η πολιτική στόχευση και τα αντικειμενικά δεδομένα που μπορούν να οικοδομήσουν ένα πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας. Ακριβώς σε αυτούς τους κλάδους και σε αυτούς τους τομείς είναι που δουλεύουν και θα δουλέψουν όλα τα προγράμματα κατάρτισης το επόμενο διάστημα. Δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι προχωράει και βαθαίνει μία ρήξη με προγράμματα κατάρτισης που γίνανε την περίοδο, ειδικά 12 με 14, που ήταν μαζικά προγράμματα κατάρτισης κυρίως σε οριζόντιες δεξιότητες, άρα πολύ χαμηλής αποτελεσματικότητας, και πλέον πηγαίνουμε σε προγράμματα κατάρτισης σε κάθετες εξειδικευμένες δεξιότητες που μπορεί να έχουν πολλαπλασιαστικά πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και τρίτη διαρθρωτική αλλαγή συνολικά για τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος είναι πλέον ότι το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε αυτό το τομέα έχουν όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από τη λειτουργία του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ήταν μια διαρθρωτική έλλειψη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού συστήματος κατάρτισης ότι δεν υπήρχε ένας τέτοιος μηχανισμός, ο οποίος μέσα από την επικοινωνία και με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς θα μπορούσε να αποτυπώνει τη δυναμικότητα των κλάδων, τη δυναμικότητα των επαγγελμάτων και την περιφερειακή τους διάσταση. Με βάση τα παραπάνω, προχωράμε σε τρεις συγκεκριμένες δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η πρώτη αφορά κατάρτιση πρακτική και πιστοποίηση σε τεχνολογίες πληροφορικής και έρευνας. Η δράση θα αφορά 20.000 άνεργους νέους πτυχιούχους θετικής τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Η κατάρτιση θα αφορά κυρίαρχα την ανάπτυξη λογισμικού. Με τη συγκεκριμένη δράση, όπως κατανοείτε, γίνεται άλλο ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της οικονομίας. Να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι πλέον τα προγράμματα είναι αυστηρά στοχευμένα και στο ποια είναι τα πεδία τα οποία θα καταρτιστεί ο κόσμος, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή και η στόχευση στο πώς ορίζεται η ομάδα πληθυσμού που θα επιλεγεί. Με αυτή την έννοια είναι δεδομένη η επιτυχία ενός προγράμματος κατάρτισης που επιλέγει έναν απόφυτο φυσικομαθηματικής, το επιστημονικό του, τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχει διδαχτεί του επιτρέπουν μέσα σε ένα σοβαρό πρόγραμμα κατάρτισης να κάνει τη μετάβαση και να γίνει προγραμματιστής, είτε μιλάμε για γλώσσες που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την παραγωγή και την οικονομία, όπως αυτό που μπορεί να σημαίνει Python και R, που είναι για το ζήτημα της ανάλυσης δεδομένων, που ξέρετε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, είτε είναι για άλλες γλώσσες προγραμματισμού.
Η δεύτερη δράση αφορά δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους 18 έως 29 στους τομείς της αγροδιατροφής, της μεταποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη δράση θα αφορά 10.000 νέους άνεργους από φοιτητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την έννοια ότι πέρα από, από τα κομμάτια που θα αποτυπωθούν στην υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, υπάρχει και μια καταγραφή ότι υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις και σε πιο τεχνικά κομμάτια, στα οποία προφανώς θα καταρτιστούν απόφοιτοι της τεχνικής εκπαίδευσης. Το ζητούμενο εδώ και η καινοτομία της συγκεκριμένης δράσης είναι ότι, εκτός του ότι αποτελεί επένδυση σε κλάδους αιχμής ελληνικής οικονομίας με σημαντικές επιδόσεις στην εξωστρέφεια, ενισχύει και την κλαδική διασύνδεση. Πώς ενισχύεται η κλαδική διασύνδεση? Γιατί δημιουργούνται γέφυρες ανάμεσα σε κλάδους που μέχρι σήμερα δεν είχαν την απαιτούμενη επικοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, το οποίο αποτυπώνεται από τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, είναι η διασύνδεση ανάμεσα στον κλάδο της αγροδιατροφής και τον τουρισμό, αποτελεί ίσως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτή τη διασύνδεση, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι το πώς θα ενισχυθούν τα logistics της αγροδιατροφής, έτσι ώστε να οικοδομηθεί αυτή η γέφυρα με τον τουρισμό. Η οικοδόμηση όμως αυτής της διαδικασίας προφανώς απαιτεί και το κατάλληλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και η τελευταία, η τρίτη δράση κατά της πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης είναι σε απόφοιτους θεωρητικών σπουδών. Και από τη συγκεκριμένη δράση θα υπάρχουν 3.000 ωφελούμενοι νέοι πτυχιούχοι έως 29 ετών. Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα γίνει σε μια σειρά από πεδία που εμφανίζουν δυναμική με βάση τα στοιχεία του μηχανισμού και φέρουν επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Χαρακτηριστικές ειδικότητες στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το digital marketing και η διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και η συμβουλευτική της τρίτης ηλικίας. Τώρα, η τρίτη δράση, που όπως αναφέρθηκε ήδη εισαγωγικά από την Υπουργό, είναι το πρόγραμμα για την απασχόληση 5.500 νέων επιστημόνων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει μια καινοτομία με διπλή έννοια. Μπορούμε από τη μία μεριά να το δούμε ως ένα πρόγραμμα απασχόλησης, την ίδια στιγμή όμως αποτελεί και ένα πρόγραμμα θεσμικής αναβάθμισης σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου. Για πρώτη φορά νέοι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένα project στη βάση του επιστημονικού τους αντικειμένου. Δηλαδή, αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχε ζήσει παλιότερα η δημόσια διοίκηση και ίσως κάποιοι να το θυμόσαστε με τα λεγόμενα stage. Οι απολαβές θα είναι συμβατές με τα αντικειμενικά προσόντα τους, αφού θα βρίσκονται στο ύψος κανονικά ενός πρωτοπροσαλαμβανόμενου στο δημόσιο τομέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΑΦΕ, και η διαδικασία του project θα είναι 12 μήνες. Όπως είπαμε, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζεται η θεσμική αναβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών για τον πολίτη με μια ουσιαστική παρέμβαση ενάντια στην ανεργία και την υποαπασχόληση των νέων επιστημόνων. Υπ' αυτή την έννοια, το τελικό για την κοινωνία αποτέλεσμα είναι πολλαπλασιαστικά θετικό. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του project είναι έργα ψηφιακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι ίσως εδώ το πιο εμβληματικό είναι η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΦΚΑ ή άλλες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα project που έχουν προτείνει τα αντίστοιχα υπουργεία. Και άλλη μια, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερης κρισιμότητας παρέμβαση είναι η παρέμβαση που θα γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα από ένα πιλωτικό πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στις φυλακές ανηλίκων. Η δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων είναι πάρα πολύ κρίσιμα, γιατί στο τέλος αυτού του project η δημόσια διοίκηση θα έχει μια σειρά από κρίσιμα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί να χαράξει πολιτική. Γιατί μία από τις μεγάλες πληγές της δημόσιας διοίκησης και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πολλές φορές η χάραξη δημόσιων πολιτικών δεν βασιζόταν σε στέρεα δεδομένα και μελέτες που μπορούν να έχουν γίνει, αλλά περισσότερο σε μία πολιτική κατεύθυνση χωρίς την κατάλληλη εξειδίκευση. Κλείνοντας, νομίζω, κατά την γνώμη μας, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έρχονται να φωτίσουν συνολικά μια διαφορετική αντίληψη και ένα διαφορετικό δρόμο για το παραγωγικό μοντέλο που επιθυμούμε. Η προσπάθεια δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος στη βάση της ευέλικτης και κακοπληρωμένης εργασίας αποδείχθηκε ταυτόχρονα κοινωνικά άδικη αλλά και οικονομικά αποτελεσματική. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα νέο προγραμματιστή στη χώρα όταν του επιβάλλεις να εργάζεται χωρίς ωράριο για τον υποκατώτατο μισθό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο παρεμβαίνουμε σε μια σειρά από πεδία. Για πρώτη φορά υπάρχει ένας τόσο συγκεκριμένος σχεδιασμός για τη στήριξη δυναμικών κλάδων όπως οι νέες τεχνολογίες, η αγροδιατροφή και η μεταποίηση. Την ίδια στιγμή όμως, μέσα από τις παρεμβάσεις μας συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης αποτελεσματικής και με κοινωνικό πρόσημο.
αν υπάρχει μία λέξη που πιστεύω ότι μπορεί να συμπυκνώσει την παραπάνω κατεύθυνση, αυτή η λέξη είναι η λέξη επιστροφή. Επιστροφή στην εργασία μέσα από τη μείωση της ανεργίας, εργασία που επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από έργα με άμεσα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και τέλος αυτό το οποίο σχεδιάζουμε και εργαζόμαστε, επιστροφή ενός κρίσιμου επιστημονικού δυναμικού στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Κωστάκος από τον Αθήνα 984. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μας περιγράψατε καταρχάς το σχεδιασμό της κυβέρνησης για τα εργασιακά, αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Με βάση τις φωνές που ακούγονται εκ μέρους των εργοδοτών, μπορεί ο σχεδιασμός σας για τα εργασιακά στην ουσία να προσκρούει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας. Ζητούν εκπρόσωποι των εργοδοτών είτε έμεσα είτε άμεσα, ζητούν κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, για να μπορέσουν, κατά την άποψή τους, να λειτουργήσουν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει, να παραχωρήσει κάτι προς την εργοδοτική πλευρά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή εφαρμογή της νέας εργασιακής πραγματικότητας? Καταρχάς, κύριε Κωστάκο, να πω ότι δεν ισχύει ότι όλοι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών υιοθετούν αυτή την άποψη. Το αντίθετο θα έλεγα. Θα έλεγα ότι οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ μιλάω για τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, έχουν ταχθεί και υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού και μάλιστα η ΕΣΕΕ πρόσφατα και με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο πρότασης για την αύξησή του. Θα ακολουθήσει βέβαια ο κοινωνικός διάλογος, αλλά και υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχει ήδη γίνει και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άρα, καταρχάς, να πω ότι η πλειονότητα των εργοδοτικών εκπροσώπων είναι υπέρ αυτών των παρεμβάσεων που υλοποιούνται από την κυβέρνηση για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Υπάρχει πράγματι από μια εργοδοτική ένωση μια αντίληψη η οποία σε μεγάλο βαθμό συνοψίζεται στο ότι θα πρέπει να υπάρχει μάλλον μια συμπίεση του εργατικού κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Την έχουμε συζητήσει αυτή μαζί τους. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας έτσι, μεταξύ μας. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική, η οποία υιοθετήθηκε στη χώρα και εφαρμόστηκε την περίοδο 2010-2014, δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ουδέποτε εφαρμόστηκε, αποδείχθηκε και κοινωνικά ολέθρια και οικονομικά αναποτελεσματική. Να πω εντελώς ενδεικτικά ότι το 2012, όταν ο κατώτατος μισθός μέσα σε μια νύχτα μειώθηκε κατά 22% και κατά 32% για τους νέους και πήγε στα 586 και 510 ευρώ, την αμέσως επόμενη χρονιά, στο μέσο της αμέσως επόμενης χρονιάς, είχαμε και την εκτείναξη του επίπεδου της ανεργίας στο 27,9%. Αντιθέτως, το τελευταίο χρονικό διάστημα από το 2016, ας το προσδιορίσω έτσι και μετά, που έχουμε μια σχετική αύξηση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους και έχουμε και μια προφανή επαναρρύθμιση βασικών έτσι, μεγεθών της ελληνικής αγοράς εργασίας, παρατηρείται μια μόνιμη και σταθερή πτώση της ανεργίας. Αυτή η αντίληψη, αυτή η πρακτική έτσι, εικόνα που σας μετέφερα είναι αποτυπωμένη και στις πλέον σύγχρονες αναλύσεις, ότι προκειμένου να μπορέσεις να πραγματικά αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ανεργίας, δεν προχωράς σε μια απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Αντιθέτως, ρυθμίζεις την αγορά εργασίας, διαμορφώνεις καλύτερους μισθούς, ενισχύεται η εσωτερική ζήτηση, ενισχύεται η παραγωγικότητα και αυτό φέρνει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και τελικά περισσότερες θέσεις εργασίας. Εξάλλου, η δικιά μας επικέντρωση δεν είναι μόνο η μεγέθυνση, δηλαδή η αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Δεν έχει κανένα νόημα να μπορείς να έχεις 5 εργαζόμενους με 500 ευρώ και ενώ μπορείς να έχεις 5 εργαζόμενους με 1000 ευρώ. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τη δικιά μας αντίληψη σε σχέση με το ποιοτικό. Στις τελευταίες ωστόσο επικοινωνίες που κάνουμε με την μόνη εργοδοτική οργάνωση η οποία φαίνεται να διαφωνεί σε σχέση με το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έτσι προχωρούν και επεκτείνονται στη χώρα, νομίζω πως τα ζητήματα που τίθενται από εκείνη την πλευρά πλέον αφορούν περισσότερο ζητήματα γραφειοκρατικού κόστους και επιβάρυνσής τους,
παρά τόσο θεμελιώδη ζητήματα όπως αυτά που σας ανέφερα, τα οποία σιγά σιγά τα απομακρύνουν από τα αιτήματά τους. Δηλαδή, περισσότερο επικεντρώνεται η συζήτησή μας στο πώς θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν ως προς το διοικητικό βάρος, δηλαδή να μην χρειάζεται να ξοδεύουν πόρους και ανθρώπους για να μπορούν να είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους, το οποίο εμείς έχουμε κάθε διάθεση προφανώς να αντιμετωπίσουμε, και λιγότερο στο να μειωθεί το εργατικό κόστος με την έννοια της συρρήκνωσης των εργατικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο δικός μας προσανατολισμός είναι σαφής και προχωράμε με αυτήν την κατεύθυνση. Άρης Λάμπος από το Star Channel. Κυρία Χτσιόγλου, είπατε ότι από τον Ιανουάριο προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα πόσα χρήματα? Η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ακολουθείται αυτή τη στιγμή στη χώρα υπηρετεί ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει ξαναεφαρμοστεί. Προβλέπει συγκεκριμένα και την επιταχύναμε, διότι ο νόμος προέβλεπε ότι θα ξεκινάει τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς και θα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο κάθε χρονιάς. Εμείς επιταχύναμε αυτή τη διαδικασία, τη φέραμε μπροστά, ξεκίνησε δηλαδή ήδη το τέλη Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 19. Όλη η διαδικασία που γίνεται, η οποία περιλαμβάνει τις εκθέσεις διαφόρων επιστημονικών φορέων, τον επίσημο κοινωνικό διάλογο, την σύνταξη ενός σχεδίου πορίσματος από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει ήδη συγκροτηθεί και ξεκίνησε να δουλεύει, στοχεύει ακριβώς στο να καταλήξει σε μια πρόταση προς τον Υπουργό, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και θα μπορεί να είναι έτσι στιβαρή και επιχειρηματολογικά και ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά εργασίας. Άρα θα ήταν, νομίζω, εντελώς άσκοπο να προκαταβάλω εγώ αυτή τη διαδικασία, δεν μπορώ εξάλλου. Το αποτέλεσμά της, το πόσο τελικά θα είναι η αύξηση, δηλαδή θα προκύψει ακριβώς στο τέλος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή περί τα τέλη του Δεκεμβρίου. Οπότε θα μου μεταβιβαστεί και εμένα αυτό το πόρισμα και πλέον θα μπορούμε να λάβουμε την απόφασή μας συγκροτημένα. Όλα αυτά τα προγράμματα κατά καιρούς που ανακοινώνονται πάσχουν σε ένα θέμα, στο πώς μετρώνται. Δεν είμαι από την αρχή, οπότε μπορώ να το είπατε και να μην το έχω ακούσει. Αυτό που θέλω να πω είναι, έχετε βάλει ένα μηχανισμό μέτρησης ώστε να μην καταλήξει, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, τα stage ή παλιότερα κάποια άλλα προγράμματα όπου ανακύκλωναν καφενεία, κλείνανε μόλις τελείωνε η επιδότηση. Πώς μετράτε ότι αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά και θα φέρουν ανάπτυξη θέσεων εργασίας? Έχετε απόλυτο δίκιο στο πώς φωτίζεται ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Δηλαδή, νομίζω ότι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο να έχει όλες τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως τεχνοκρατικά ονομάζονται, και να έχει και δείκτες αξιολόγησης αυτού του συστήματος. Αυτό το πληροφοριακό αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει να στείνεται. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις μέσα στα προγράμματα που διασφαλίζουν ότι αυτό που λέτε, τα λεφτά θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Νομίζω ότι περισσότερο έχει νόημα να μην αναφερθούμε στο πρόγραμμα για τις 5.500 θέσεις στο δημόσιο, γιατί εκεί είναι συγκεκριμένα project που επιβλέπονται κτλ. Αλλά το πρόγραμμα για την επιδότηση των 10.000 νέων θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο αναφέρεται μάλιστα, το οποίο έχει και πολύ υψηλή αποζημίωση, δηλαδή όπως είπα πριν μπορεί να δικαιολογήσει και μισθό μέχρι τα 1.800 ευρώ. Πρώτον, θα είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη μέσα από το ΕΡΓΑΝ, δηλαδή για να μπορείς να μπει μια επιχείρηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι οικονομική της δραστηριότητα αυτή η οποία ορίζεται από το πρόγραμμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει πολύ αυστηρή διαδικασία ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ως προς αυτό που ονομάζεται φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή ότι όντως ο εργαζόμενος βρίσκεται στη θέση του, ότι όντως έχει γίνει η εργασία που πρέπει να γίνει, και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της διαδικασίας μετά επιφέρει ποινή συνολικής επιστροφής των χρημάτων. Άρα υπάρχουν οι θεσμικές μέρημνες, έτσι ώστε όντως να καταφέρουμε να στοχεύσουν τα προγράμματα σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο πάρα πολύ κρίσιμο σχετιζόταν με αυτό που ονομάζαμε πληγή με τα ΚΕΚ και γενικά με το σύστημα κατάρτισης. Πλέον δεν τα ορίζουμε ΚΕΚ, τα ονομάζουμε ως κέντρα διαβίωμάθησης κτλ. Όπως γνωρίζετε, το 2012 έγινε μια μεταρρύθμιση όπου ουσιαστικά διέλυσε κυριολεκτικά το σύστημα. Δηλαδή καταργήθηκε κάθε ποιοτικό χαρακτηριστικό για να μπορέσει κάποιος να γίνει πάροχος κατάρτισης, και το μοναδικό το οποίο ζητιόταν ήταν κάποια στοιχεία μόνο με όρους προσβασιμότητας κτηριακών υποδομών.
Ήταν τόσο εύκολο να γίνει κάποιος πάροχος κατάρτισης. Ακριβώς για αυτό το λόγο και η ίδια η Κομισιόν πλέον, ας μου επιτραπεί η φράση, κάνει πλέον backtracking στη δικιά της επιλογή. Δηλαδή έχει αναθεωρήσει τις επιλογές που γίναν την περίοδο 12 με 14 σχετικά με την κατάρτιση. Όχι μόνο αυτό, αλλά η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου για το πώς υλοποιήθηκαν, ευρωπαϊκού ελέγχου για το πώς υλοποιήθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης 12 με 14, ακριβώς γιατί το πόρισμα ελέγχου δείχνει ότι είχε οικοδομηθεί ένα πλαίσιο το οποίο το Υπουργείο δεν είχε κανένα έλεγχο και όλη η διαδικασία γινόταν μόνο από τα ΚΕΚ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο πλέον έχει ήδη ψηφιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει αυστηρές διαδικασίες για το πώς μπορεί κάποιος να είναι πάροχος κατάρτισης. Και το δεύτερο βήμα, γιατί έχουμε την αυτονομία ως Υπουργείο Εργασίας να το κάνουμε, στις δικές μας προκηρύξεις μπαίνουν ακόμα περισσότερες προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος πάροχος κατάρτισης να πάρει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή προϋποθέσεις καθαρά ποιοτικού χαρακτηριστικού ως προς το επιστημονικό αντικείμενο των εργαζόμενων και την επιστημονική εμπειρία του ΚΕΚ. Ή του παρόχου κατάρτιση μάλλον και την επιστημονική του εμπειρία, έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι όντως ο άνθρωπος που θα επιλεγεί από ένα πρόγραμμα και θα πάει όντως να καταρτιστεί θα γίνει σε ένα πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον που θα μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε και έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, Παπαπέτρο από Ναυτεμπορική, το ερώτημά μου είναι απλό. Πώς θα διασφαλίσετε την απορροφητικότητα αυτών των προγραμμάτων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, και δεν έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον εκφράζω μια ανησυχία. Μήπως αυτά τα προγράμματα για κάποιους λόγους, άρα θα πάρετε κάποια πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλίσετε την απορροφητικότητα τώρα, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ καλή. Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να μην περπατήσει, τουλάχιστον έτσι όπως σχεδιάστηκε. Αυτό. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σχετικά με το ερώτημα της απορροφητικότητας, δεν υπάρχει πρόβλημα απορροφητικότητας. Προφανώς στο πρόγραμμα για το δημόσιο δεν θα υπάρξει πρόβλημα απορροφητικότητας και όλα τα προγράμματα που είναι σε αυτή τη μεθοδολογία δεν είχαν ποτέ. Και επίσης δεν έχουν πρόβλημα απορροφητικότητας στα προγράμματα κατάρτισης. Στα προγράμματα κατάρτισης ήταν άλλα τα προβλήματα, αυτά που ανέφερε πριν και ο κύριος Ρούσος, τα οποία αναφέρθηκα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπήρχε ένα ζήτημα στον ΟΑΕΔ και υπάρχει ακόμα στα ζητήματα όταν επιδοτούμε νέες θέσεις εργασίας. Που είναι το πρόγραμμα για τις 10.000 επιστήμονες στο δημόσιο. Ακριβώς επειδή κάναμε μια μελέτη για να δούμε ποια είναι το σύνολο των προβλημάτων που δεν επέτρεπαν να υπάρχει απορροφητικότητα που έχουμε, υπάρχουν μια σειρά από πρακτικές λύσεις που έχουν δοθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα η απορροφητικότητα. Προφανώς μια πρακτική λύση, ακριβώς επειδή στοχεύουμε και σε αυτό το δυναμικό, είναι η αυξημένη επιδότηση. Κατανοείτε και εσείς ότι είναι τελείως διαφορετικό ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να φτάνει την επιδότηση στα 800 ευρώ και ειδικά σε ένα τόσο στοχευμένο κλάδο. Δεύτερο κομμάτι είναι η συγκεκριμένη στόχευση που έχουμε κάνει στον κλάδο, γιατί αυτό έχει προκύψει και μέσα από διάλογο με εκπροσώπους του κλάδου, δηλαδή μέσα από συναντήσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο με εκπροσώπους του χώρου της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης πανελλαδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία κτλ. Στο ερώτημα αν ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να τους βοηθήσει, υπήρχε αυτή η θετική ανταπόκριση. Άρα, με αυτή την έννοια, υπάρχει και μια, ας πούμε, χαρτογράφηση του πεδίου πριν προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα άλλα δύο διαδικαστικά, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ουσιαστικά ζητήματα είναι ότι επειδή είχε προκύψει ένα πρόβλημα στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμών, λύσαμε μια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήματα, το οποίο κάνει πολύ πιο στεγνή, πολύ πιο γρήγορη τη διαδικασία επικοινωνίας μιας επιχείρησης με τον ΟΑΕΔ. Άρα, ξέρει ότι οποιαδήποτε επιχείρηση εμπλακεί σε αυτό το πρόγραμμα επιδότηση νέων θέσεων εργασίας θα πάρει τα λεφτά της πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά και με πολύ μικρότερη διαδικασία. Και το τελευταίο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ υπάρχουν μια σειρά από ρήτρες. Μία από αυτή είναι ότι για να μπορέσει κάποιος εργαζόμενος να μπει να επιλέξει η επιχείρηση και να μπορέσει να πάρει έναν εργαζόμενο, θα υπήρχε η υποχρέωση αυτός ο εργαζόμενος να ήταν γραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ 3 ή 6 μήνες. Αυτή η υποχρέωση, όταν πας για ένα πρόγραμμα υψηλά ειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, δεν είχε νόημα.
Αυτό το οποίο κάνουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι μια σημαντική καινοτομία είναι ότι σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορεί να μπει και άνεργος μιας μέρας. Γιατί έχουμε δει δύο συγκεκριμένα. Ακριβώς. Και άνεργος μιας μέρας. Γιατί έχουμε δει μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες. Ότι μπορεί ένας νέος επιστήμονας να μην έχει απευθυνθεί στον ΑΕΔ, γιατί προσπαθεί μέσα από ένα διαφορετικό δίκτυο να βρει δουλειά. Αλλά την ίδια στιγμή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα σε ένα νέο επιστήμονα που εργάζεται στο εξωτερικό, ένας νέος μηχανικός που μπορεί να εργάζεται στο εξωτερικό, που πιθανότατα έχει σίγουρα μεταπτυχιακό, πιθανότατα και διδακτορικό, μπορεί στο βαθμό που βρίσκει δουλειά στη χώρα. Έρχεται στη χώρα, Δευτέρα είναι, γράφεται στον ΑΕΔ, Τρίτη είναι στη δουλειά. Αυτή η γέφυρα είναι που μας δίνει, αυτή η μεθοδολογική αλλαγή που όπως είπατε και εσείς είναι πολύ σημαντική, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην απορροφησιμότητα του συγκεκριμένου προγράμματος. Αφορά μόνο το πρώτο πρόγραμμα του κ. Ηλιόπουλου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε ότι έστω και άνεργος μιας μέρας. Αφορά το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας που είναι το 10.000, τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Λαμπαδίτε από το πρώτο θέμα. Είχαν τόσο πολύ καταρρεύσει οι μισθοί τα τελευταία χρόνια που με την επέκταση των συμβάσεων θα αναγκαστούν ορισμένες επιχειρήσεις να δώσουν αυξήσεις έως και 300 ευρώ. Κάτι το οποίο για να το αποφύγουν οι εργοδότες θα μεταχειριστούν τεχνάσματα, θα μετατρέψουν τις θέσεις σε μερική απασχόληση, σε θέσεις μερικής απασχόλησης κλπ. Τουλάχιστον αυτό ακούγεται στην αγορά. Πώς μπορείτε να ελέγξετε αυτό το φαινόμενο και μία διευκρίνηση θέλω, μετρώντας τους ωφελούμενους, τους βρίσκω 40.000. Οι υπόλοιποι ίσως το 88.000 είναι κοινωνική εργασία, είναι κοινοφελής εργασία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα που εννοείται ότι μέσω της επεκτασιμότητας, της επέκτασης δηλαδή υφιστάμενων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πάρα πολλές επιχειρήσεις ή αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έδιναν τον κατώτατο μισθό, τον νόμιμο κατώτατο, τώρα θα πρέπει να μεταβούν στον μισθό που προβλέπει η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Η επέκταση της κλαδικής, πρώτα απ' όλα ως προς την αρχική στόχευση, θα επαναλάβω αυτό που είπα και σε προηγούμενη ερώτηση, ότι στη δικιά μας προσέγγιση δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ένας δρόμος αναπτυξιακός, δηλαδή είμαστε πλέον στο έκτο τρίμηνο θετικών ρυθμών ανάπτυξης, όπου αυτό δεν θα συνοδεύεται με μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτός ο δρόμος που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στη χρεοκοπία της χώρας, για μας δεν είναι αποδεκτός. Άρα, καταρχήν, υπάρχει ένα ζήτημα αξιακό εκεί. Ως προς το πόσο οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσαρμοστούν στους νεότερους μισθούς, αυτές οι οποίες δεν καλύπτονταν τέλος πάντων από την υφιστάμενη κλαδική συλλογική σύμβαση, η επεκτασιμότητα έχει μια βασική προϋπόθεση. Προκειμένου να κηρυχθεί μια κλαδική σύμβαση ως γενικώς υποχρεωτική, και άρα να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, ακόμη και αυτές που δεν την έχουν υπογράψει, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που ήδη την υπογράφουν να απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζόμενων του κλάδου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μία δυνατότητα στον κλάδο να καταβάλει τους μισθούς που έχουν συμφωνηθεί. Δεν είναι μία από τα πάνω επιβολή μιας συγκεκριμένης μισθολογικής κατάστασης, είναι μία επέκταση μιας μισθολογικής κατάστασης η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε ένα κλάδο. Τι κάνει η επεκτασιμότητα και γιατί είναι σημαντικό εργαλείο? Επιβάλλει τον ίδιο κανόνα στον κλάδο λέγοντας το εξής. Δεν μπορείτε μεταξύ σας οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζεστε στη βάση της συμπίεσης των μισθών. Θα πρέπει να ανταγωνιστείτε ως προς τα υπόλοιπα πεδία, ως προς την αξία του παραγόμενου προϊόντος, ως προς τους άλλους παράγοντες της παραγωγικότητας, ως προς το αποτέλεσμα του προϊόντος που βάζεται στην αγορά κτλ. Αυτό που κάνει η επεκτασιμότητα είναι να λέει ότι πλέον το πεδίο των μισθών δεν είναι το πεδίο στο οποίο θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι επιχειρήσεις. Διότι σε αυτή την κατρακύλα του ανταγωνισμού προς τα κάτω μεταξύ των επιχειρήσεων στη βάση του μισθού, δεν υπάρχει τέλος και δεν υπάρχει πεδίο προστασίας για τον εργαζόμενο. Από τη στιγμή που κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική μια κλαδική συλλογική σύμβαση και λέει ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, π.χ. του τουρισμού, θα πρέπει να δίνουν τον μισθό που προβλέπει η κλαδική, για παράδειγμα 800 ευρώ αρχικός μισθός και ανάλογα με τις εξελίξεις των μισθολογικών κλιμακίων ανεβαίνει, αυτό καθίσταται νόμος. Άρα,
Το αν αυτό δεν τηρείται, πλέον περνάμε στο πεδίο της παραβατικότητας. Είναι μια άλλη δηλαδή ιστορία. Αν δεν καταβάλλονται οι μισθοί που προβλέπει η κλαδική σύμβαση που έχει χειριχθεί γενικώς υποχρεωτική, εκεί έχουμε πια παραβατικότητα. Και εκεί έχουμε τα ελεγκτικά όργανα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τη δυνατότητα των εργαζομένων να καταγγέλουν, με τους ελέγχους που γίνονται προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι ο νόμος πράγματι τηρείται. Άρα εκεί είναι πλέον το άλλο πεδίο που αφορά την μη τήρηση της νομοθεσίας, ας το πω έτσι, της επιχειρήσης που περνάμε στα ελεγκτικά όργανα και προφανώς στο τέλος της μέρας και στη δικαιοσύνη. Αυτό ως προς το πρώτο σκέλος. Όχι, σχετικά με το δεύτερο σκέλος δεν είναι. Εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το συνολικό σχεδιασμό για το πρώτο τρίμηνο και εστιάζουμε σε τρία προγράμματα τα οποία έχουν ειδικότερη αναφορά σε νέους και ειδικά νέους επιστήμονες. Δεν σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι στην κοινοφελή. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις μοιράζονται και σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, αλλά και καταρτής και επιδότηση νέων θέσεων εργασίας. Απλά δεν θέλαμε τώρα να. Αυτές είναι οι πρώτες προτεραιότητες και γι' αυτό εστιάσαμε εκεί. Ναι. Και αυτό το οποίο με έναν τρόπο φέρνει και μια διαφορετική αλλαγή. Δηλαδή, οι υπόλοιπες παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις με έναν τρόπο γνωστές ως προς τη διαδικασία και τη μεθοδολογία τους. Συγγνώμη, μια παρέμβαση πάνω σε αυτό πριν αλλάξουμε θέμα. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό που είπατε. Οι επόμενες, δηλαδή, οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας που δεν έχουν αναφερθεί τώρα θα είναι και για άτομα άνω των 29 ετών. Ναι. Θα ήθελα να συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι που είπατε της προστασίας. Μέσω των επεκτάσεων και μέσω διαιτητικών αποφάσεων, όπως είναι πρόσφατα, αλλάζουν σημαντικά και όρια αμοιβής σε μια κατηγορία πολύ ευάλωτη, όπως είναι τα delivery, ας πούμε. Ταυτόχρονα όμως, διαβάζοντας πρόσφατα ανακοινώσεις τους αυτήν την εβδομάδα, έβλεπα ότι εκφράζεται μια αγωνία από αυτούς το πώς αυτό θα τηρηθεί και ζητάνε μια παρέμβαση του Υπουργείου και των Υπηρεσιών σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πώς μπορεί να ελεγχθεί ένας τέτοιος χώρος που είναι τόσο πολύ κατακαιρματισμένος και πώς μπορεί να γίνει εφικτό αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι η δράση που ανέπτυξε η επιθεώρηση εργασίας το τελευταίο διάστημα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει χώρος ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν υπάρχουν άβατα για την επιθεώρηση εργασίας και νομίζω ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, γιατί πολλές φορές υπήρχε μια γενικευμένη αντίληψη ότι η παραβατικότητα εστιαζόταν σε εργοδότες που έχουν οικονομικές δυσκολίες, μικρές επιχειρήσεις κτλ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πολύ σοβαρή παραβατικότητα και σε κλάδους που κάποιος δεν θα περίμενε, όπως ο τραπεζικός κλάδος, όπου η απλήρωτη υπερορία έχει γίνει ο κανόνας. Αλλά μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις και επιμονή και υπομονή σε αυτή την κατεύθυνση έχει φέρει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία τα γνωρίζετε γιατί τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, τα γνωρίζει η αγορά και αποτυπώνονται πλέον και στα πληροφοριακά συστήματα. Άρα το πρώτο, δεν υπάρχει ζήτημα ως επί της αρχής ως προς τη δυσκολία του κλάδου. Ήδη οργανώνεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο ούτως ή άλλως γενικά ο επισητισμός είναι στις αιχμές του δόρατος, δηλαδή είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα. Το κομμάτι των delivery έχει και άλλη μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα. Ακριβώς για αυτό το λόγο ως Υπουργείο Εργασίας έχουμε κάνει και ήδη είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσει ένα πρόγραμμα κοινών ελέγχων που θα είναι και επιθεώρηση εργασίας αλλά και τροχέα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα σε αυτό το κομμάτι σχετικά με τα delivery. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα η επιθεώρηση εργασίας έχει διευρύνει τις συνεργασίες και με την οικονομική αστυνομία και με το ΣΔΟΕ και με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχουν υλοποιηθεί και δύο πιλωτικά προγράμματα που συνεργάζονται τέσσερις ελεγκτικοί μηχανισμοί σε κοινό πεδίο. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Η στόχευσή μας είναι πολύ γρήγορα να έχει επισημοποιηθεί και το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο με την τροχή ακριβώς για το συγκεκριμένο χώρο. Και το τελευταίο κομμάτι, πολύ γρήγορα θα υπάρχουν και συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα ζητήματα, όχι μόνο τα εργασιακά, δηλαδή μισθολογικά κτλ., που πολλές φορές ελέγχονται και λίγο πιο εύκολα, αλλά και στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ κρίσιμο πεδίο, το οποίο δεν μπορεί να υποτιμάται. Δηλαδή, προφανώς η κρίση τα προηγούμενα χρόνια έχει υποτιμήσει πάρα πολύ τη συζήτηση για το τι σημαίνει υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αλλά δεν νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε με αυτή τη συζήτηση τόσο χαμηλά.
Το πρώτο πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει άλλη, συγγνώμη. Υπάρχει άλλη. Το πρώτο πρόγραμμα ηλικιακού ορτήριου ποιο είναι, τα 29, έτσι. Το πρώτο πρόγραμμα ακριβώς επειδή... Για τους νέους επιστήμονες ναι, ναι. με έως ναι, ναι. Και 1.600 ευρώ. Εντάξει, γνωρίζετε και εσείς ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια αντικειμενικά η έννοια της νεότητας έχει λίγο διευρυνθεί. Δηλαδή είχε βγει και ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης για νέους που ξεκινάνε μια επιχείρηση που το ηλικιακό έτος ήταν τα 35. Επιλέξαμε το ηλικιακό έτος επειδή θέλουμε να στοχεύσουμε και σε ένα κομμάτι... Θα πω τώρα. Επιλέξαμε και ένα, ακριβώς επειδή θέλουμε να στοχεύσουμε και σε ένα κομμάτι που μπορεί να ήταν στο εξωτερικό και έχει αποκτήσει μια κρίσιμη εμπειρία, έχει αυτά τα στοιχεία, στη συγκεκριμένη κατηγορία να είναι άνθρωποι έως 39 χρονών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 10.000 θέσεων. Να κάνω και το δεύτερο, τη δεύτερη ερώτηση. Θα μου κόψει τον αέρα. Λοιπόν... μαύρη εργασία, δήλωτη εργασία, παραβατικότητα. Δώσατε στη δημοσιότητα μόλις πριν από μια εβδομάδα κάποια στοιχεία. Χτύπησε πάλι κόκκινα στον τουρισμό. 25,6% παραβατικότητα, 4.100 επιχειρήσεις, 1.117. Τι γίνεται εκεί? Επιστροφή στις παλιές καλές συνήθειες... Των εργοδοτών. Ωραία. Για να είναι καθαρό τα νούμερα που συγκρίνουμε, γιατί πολλές φορές τα νούμερα μπορεί να έχουν παγίδες, το ποσοστό που αναφέρατε. Από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Ναι. Ξεχνώ κάτι. Όχι, καθόλου. Το γνωρίζω. Απλά θέλω να πω. Είναι διαφορετικό να μετράμε το ποσοστό παραβατικών επιχειρήσεων, διαφορετικό να μετράμε το ποσοστό αδήλωτης εργασίας. Δηλαδή, το ποσοστό παραβατικών επιχειρήσεων μπορεί να σημαίνει ότι στις 100 επιχειρήσεις που πήγα το 1 τρίτο. Είναι παραβατικές, ενώ το ποσοστό αδήλωτης εργασίας μετράει ότι πήγα σε 10 εργασιακούς χώρους. Σε αυτούς τους 10 εργασιακούς χώρους δουλεύουν 100 εργαζόμενοι, από αυτούς τελικά πόσο είναι αδήλωτοι. Το λέω αυτά εισαγωγικά για να είναι καθαρό. Για μας είναι σημαντικό στους ελέγχους να βγαίνει αυτό το ποσοστό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δείχνει ότι δουλεύει καλά το risk analysis. Οι έλεγχοι γίνονται με βάση ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο στοχεύει, δεν γίνονται πλέον τυχαία, δεν γίνονται random. Γίνονται με ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο διαβάζει τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στο Εργάνη και με βάση αυτό σου βγάζει αφημί επιχειρήσεων τα οποία πρέπει να ελέγξεις γιατί έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν παραβατικότητα. Δηλαδή όταν εγώ δω μια εταιρεία εστίασης στο Εργάνη το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει αλλάξει μια φορά το ωράριο και είναι εταιρεία εστίασης που ξέρετε ότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες κτλ. Αυτό αυτομάτως το σύστημα σε κατευθύνει σε αυτόν τον έλεγχο. Οπότε το να βγαίνει αυτό το ποσοστό ότι από τους 100 ελέγχους που κάνουμε, οι 30 τελικά βρίσκουμε παράβαση, δείχνει ότι υπάρχει η σωστή στόχευση. Δεν χτίζει τη γέφυρα ότι σημαίνει ότι ανεβαίνει η αδήλωτη εργασία.